Άγριο σφυροκόπημα δέχτηκε η Τερέζα Μέη στην Βουλή των Κοινοτήτων λίγες ώρες μετά την τεχνική συμφωνία με τις Βρυξέλλες για τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανα τις σωστές επιλογές, όχι τις εύκολες, δήλωσε μεταξύ άλλων, ζητώντας από το Κοινοβούλιο να στηρίξει την συμφωνία για τον Brexit, καθώς όπως υποστήριξε, αυτό είναι προς το εθνικό όφελος. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό ήταν μια άνετη διαδικασία ή ότι είτε εμείς είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι με όλες τις ρυθμίσεις που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν την συμφωνία. Αλλά φυσικά αυτό μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι μια συμφωνία που και οι δύο είπαμε ότι δεν θέλουμε ποτέ να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά ενώ μερικοί μπορεί να ισχυρίζονται κάτι διαφορετικό, δεν υπάρχει συμφωνία που να εφαρμόζει το Brexit που ψήφισε ο Βρετανικός λαός που να μην περιλαμβάνει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες. Η Βουλή των Κοινοτήτων θα κληθεί να αποφασίσει επί του σχεδίου για το Brexit τον Δεκέμβριο και σε περίπτωση αρνητικής ψήφου θα πρέπει η συμφωνία να αναθεωρηθεί. Κύριε Πρόεδρε, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Μπορούμε να φύγουμε χωρίς συμφωνία, μπορούμε να ρισκάρουμε να μην υπάρξει καθόλου Brexit ή μπορούμε να επιλέξουμε να ενωθούμε και να υποστηρίξουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία την οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Το σχέδιο συμφωνίας στρέφει εναντίον του τόσο τους υποστηρικτές όσο και τους αντιπάλους του Brexit, με τον Τζέρεμι Κόρμπιν να ξεσπαθώνει εναντίον της κυβέρνησης. Μετά από 2 χρόνια διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση μας έφερε μία άτακτη συμφωνία, η οποία παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές της Πρωθυπουργού και δεν ικανοποιεί κανέναν. Αυτή δεν είναι η συμφωνία που υποσχέθηκε στη χώρα και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να δεχθεί αυτήν την δίθεν επιλογή μεταξύ αυτής της κακής συμφωνίας και της μη συμφωνίας. Yeah.